Μετά από μια φρενήρη νυχτερινή αναζήτηση σε όλο το Άρκαμ, καταφέρατε να ανιχνεύσετε και να ανακρίνετε όλα τα μέλη της αίρεσης. Τα ευρήματά σας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Ισχυρίζω ότι λατρεύουν ένα πλάσμα που είναι γνωστό ως Ουμόρντοθ, μια τερατώδης οντότητα από κάποιο άλλο βασίλειο. Είστε σε θέση να επιβεβαιώσετε την ιστορία της Λίτα. Η αίρεση είναι ιδιαίτερα εξοργισμένη από την καταστροφή της φωλιά των Γκουλ. Όμως, μία ε, λεπτομέρεια έκπληξη εμφανίστηκε επίσης. Αυτοί που έκαναν εισβολή, που έκανε εισβολή στη φωλιά και ξεκίνησε ουσιαστικά τα γεγονότα αυτή τη νύχτα δεν είναι άλλη από την ίδια τη Λίτα Τσάντλερ. Δεν είστε σίγουροι γιατί αυτή η σημαντική λεπτομέρεια διέφυγε την προσοχή τη Λίτα, δεν σα την ανέφερε όταν είπε την ιστορία τη. Άρα για σας είπε μόνος ότι ήταν απαραίτητα για να σας τραβήξει και εσάς σε αυτή τη σύγκρουση. Υπό ένα άλλο πρίσμα όμως φαίνεται να πολεμάει για να προστατεύσει την πόλη του Άρκαμ από μια φρικτή μοίρα. Το τελευταίο κομμάτι του παζλ που βρέθηκε γραμμένο στο ημερολόγιο που είχε ένα από τα μέλη της αίρεσης περιγράφει μια σκοτεινή τελετή που θα γίνει βαθιά μέσα στο δάσος νότια από το Άρκαμ αυτή την ίδια νύχτα. Σύμφωνα με το ημερολόγιο, η ολοκλήρωση της τελετής θα ανοίξει μια πύλη και θα φέρει στον κόσμο μας το σκοτεινό αφέντη της αίρεσης. Αν δεν μπορέσουμε να σταματήσουμε την αίρεση, προειδοποίησε η Λίτα, υπάρχει η πιθανότητα η εκδίκηση του Μόρντοθ να καταστρέψει τα πάντα στο διάβα του. Φοβισμένοι, αλλά αποφασισμένοι να σταματήσετε την τελετή, ξεκινάτε και μπαίνετε στο δάσος. Γεια σας. Είμαι ο Πάνος και σήμερα θα παίξουμε το τρίτο και τελευταίο σενάριο του campaign Night of the Gelot που ονομάζεται The Devourer Below και προφανώς αναφέρεται σε αυτό το τέρας το ονόματι Ουμόρντοθ. Ε, πάμε να δούμε το setup του παιχνιδιού πριν ξεκινήσουμε. Βλέπουμε εδώ τι αρχικέ τοποθεσίε. Είναι το κεντρικό μονοπάτι του δάσου, καθώ και τέσσερι παράπλευρε τοποθεσίε στο δάσο. Είχε έξι το σενάριο, διαλέξαμε τυχαία τέσσερι και αυτέ είναι οι τέσσερι που παίζουν. Επίση, να πούμε ότι σύμφωνα με το setup, προσθέτουμε στο Chaos Bug ένα ακόμα από αυτά τα αρνητικά tokens που μοιάζουν με καρδιά, με πνευμόνια ή κάτι τέτοιο. Ε, τι άλλο έχουμε να πούμε. Ε, έχουμε να πούμε ότι επειδή καταφέραμε να ανακρίνουμε όλου τους, τα, όλα τα μέλη της αίρεσης στο προηγούμενο σενάριο δεν γίνονται εξτρά αρνητικά πράγματα και επειδή καταφέραμε να το κάνουμε αυτό πριν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα δεν γίνονται εξτρά αρνητικά πράγματα. Οπότε είμαστε αρκετά καλά. Πάμε να δούμε λίγο τις κάρτες που διάλεξα αυτή τη φορά για να κάνω upgrade στο deck του Roland. Τέσσερις κάρτες αυτή τη φορά, δέκα XP είχα να ξοδέψω δεν μπόρεσα να ξοδέψω 10, ξόδεψα 9 όμως. Ένα είναι ένα ακόμα extra munition, καλύτερα να έχουμε δύο αντίτυπα παρά ένα. Έβγαλα, έβγαλα, ένα φακό γι' αυτό. Αντικατέστησα και τον δεύτερο BitCop με τη βελτιωμένη του έκδοση που δεν χρειάζεται να τον κάνουμε discard για να κάνει damage. Και προσέθεσα δύο Elder Sign Amulet τα οποία παίρνουν τη θέση του φυλαχτού στο λαιμό και δίνουν τέσσερα sanity ακόμα καθώ το sanity του, ε, του, φίλου μα του Roland Banks είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αντικατέστησα ένα flashlight και ένα guard dog για να τα προσθέσω αυτά. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαβάζοντα την ατζέντα και το act. Το δάσο του Arkham Ανακρίνοντας τα μέλη της συνωμοσίας μέσα στο ΑΡΚΑΜ μάθατε ότι θα κάνουν μια τελετή εκδίκησης σε απάντηση της καταστροφής της φωλιάς τους, ε, μέσα της φολιάς τους. Έχετε μπει στο δάσος έξω από το άρκαμ προσπαθώντας να το σταματήσετε. Το δάσος είναι αφύσικα παγωμένο και γεμάτο με θανατερή σιωπή. Βλέπουμε ότι η ατζέντα θέλει τέσσερα Doom Tokens για να προχωρήσει. Investigating the trail, ερευνώντα δηλαδή το μονοπάτι. Οι αποδείξει που μαζέψατε σα οδήγησαν στο δάσο νότια από το Άρκαμ, εκεί που πιστεύετε ότι η τελετή για να φέρει στον κόσμο ένα πλάσμα ονόματι Ου Μόρτοφ, θα λάβει χώρα σε λίγο. Ατσαλώνετε τη θέλησή σα και βαδίζετε βαθύτερα μέσα στο δάσο, ελπίζοντα να μπορέσετε να αποτρέψετε την τελετή, καταρχήν βρίσκοντα το μέρο που είναι να γίνει αυτή. Βλέπουμε ότι για να προχωρήσει το ACT χρειάζεται να βάλουμε τρία clues ξεκινάμε στο κεντρικό μονοπάτι που γράφει Το ριάκι του κρεμασμένου χωρίζει την, παν, την, άνω πόλη από το δάσος νότια του Άρκαμ Περνώντας τη μικρή γέφυρα ακολουθείτε το βασικό μονοπάτι βαθύτερα μέσα στο δάσος Και επειδή είμαστε εδώ το γυρίζουμε και βλέπουμε ότι δεν έχει καθόλου κλού. Υπάρχει ένα άξιο που μπορούμε να κάνουμε εδώ να κάνουμε resign, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το σταματήσουμε και φεύγουμε από το Άρκαμ και το αφήνουμε στη μοίρα του και βλέπουμε εδώ το, το κεντρικό μονοπάτι, η τοποθεσία στην οποία είμαστε, συνδέεται με όλες τις άλλες τοποθεσίες στο δάσος, δηλαδή αυτές τις τέσσερις. Έχουμε τραβήξει το αρχικό μας χέρι, ε, στο, το οποίο έχει το, το 38' Special του Roland, ένα Extra ammunition, ένα Perception που μπορεί να μας βοηθήσει όταν ψάχνουμε για κλους, ένα Guts που μπορεί να μας βοηθήσει σε κάποιο Skill Check για Willpower και ένα ακόμα Event το evidence που μπορούμε να παίξουμε αφού νικήσουμε έναν εχθρό για να ανακαλύψουμε ένα κλου στην τοποθεσία μα. Αυτέ λοιπόν είναι οι πέντε κάρτε με τι οποίε ξεκινάμε και φυσικά θα ξεκινήσω ξοδεύοντα πέντε, τρία από τα πέντε resources που έχουμε για να κατεβάσουμε το 38 του Roland με τέσσερι σφαίρε. Καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι, δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να γίνει και τυχαία θα πάμε σε αυτή την τοποθεσία στο δάσο. Να δούμε τι θα βρούμε καθώς μεγάλωνες, πάντα σε προειδοποιούσαν να μην μπαίνεις στο δάσος τη νύχτα. Τώρα ξέρεις γιατί. Για να δούμε λοιπόν τι βρήκαμε στο δάσος. Βρήκαμε ένα ήσυχο αλσίλιο, quiet glade, το οποίο δυστυχώς δεν έχει καθόλου κλούς. Έχει όμως ένα άξιο, μπορούμε να κάνουμε χίλια ένα damage ή ένα horror μία φορά το γύρο. Δεν έχουμε κάποιο horror ή κάποιο damage, λέει ότι αυτό μοιάζει ένα πολύ ωραίο μέρος για picnic. αν δεν υπήρχαν βέβαια και όλα τα τέρατα τριγύρω. και από εδώ δυστυχώ το μόνο μέρος που μπορούμε να επιστρέψουμε είναι το main path όπως μπορούμε να δούμε από αυτά τα δύο σύμβολα. Οπότε το τρίτο και τελευταίο action μας θα είναι να γυρίσουμε στο main path. Όχι πολύ πετυχημένος γύρος. Βέβαια καταφέραμε μία από τις τέσσερις τοποθεσίες, να την κάνουμε στην άκρη. Στο τέλος του γύρου θα πάρουμε ένα resource. Θα φτάσουμε στα τρία. Θα τραβήξουμε μία κάρτα και δυστυχώς είναι το weakness μας, το cover up. Για να δούμε αν μπορώ να κάνω λίγο zoom. Το cover up λοιπόν το οποίο λέει είναι task δυστυχώ. Το βάζουμε λοιπόν μπροστά μα με τρία κλού πάνω του. Κάθε φορά που είναι να ανακαλύψουμε κάποιο κλού στην τοποθεσία μα, αντί να το ανακαλύψουμε, θα βγάζουμε κλου από εδώ πάνω μέχρι να καταφέρουμε να έχουμε βγάλει και τα τρία. Άρα είναι αδύνατο να μαζέψουμε κλου πριν βγάλουμε αυτά τα τρία. Θα το χαρακτήριζα τραγικό για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Φυσικά πάμε στη φάση μύθο, στην οποία θα μπει ένα doom στην ατζέντα, θέλει τέσσερα και θα τραβήξουμε την πάνω κάρτα του encounter deck που μας τυχαίνει ένας εχθρός. Ποιος εχθρός? Ravenous Ghoul, ο οποίος θα μπει πάνω μας και θα γίνει engage κατευθείαν μαζί μας. Έχει 3 combat, 3 evade και 3 health. Το ξεκίνημά μας δεν είναι καθόλου καλό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να, είναι να πυροβολήσουμε τον Ghoul, οπότε εξοδεύω μια σφαίρα από το special όπλο του Roland και τραβάμε ένα από το Chaos Talk, και να πούμε ότι έχουμε συνολικό 5, 4 και 1 από το όπλο, 5, όχι και πολύ καλό δηλαδή, αλλά αυτό μπορούμε να κάνουμε, 5, Combat ενώ όχι Fight, ενώ το Ghoul έχει 3. Και τραβάμε την κουκούλα των Galtist που δεν έχω ιδέα τι σημαίνει στο συγκεκριμένο σενάριο, για να δούμε τι σημαίνει λοιπόν. Και η κουκούλα σημαίνει μείον 2 και βάλε ένα Doom στον πλησιέστερο εχθρό. Το μείον 2 σημαίνει ότι μα ρίχνει στο 3, άρα το κερδίζουμε και του κάνουμε δύο damage καθώ το όπλο κάνει ένα extra damage. Ο εχθρό βέβαια θα πάρει, είναι ο πλησιέστερο, θα πάρει και ένα doom. Αυτή ήταν η πρώτη μα επίθεση, το πρώτο μα action. Και το μόνο που βγάζει νόημα είναι να τον πυροβολήσουμε ξανά, ξοδεύοντα άλλη μία σφαίρα από το 38 μας. Μένει με δύο σφαίρε. Για να δούμε λοιπόν. Αυτή τη φορά είναι το συνένα. Θα σκοτώσουμε τον εχθρό θα φύγει και το Doom που είχε πάνω του. Ο εχθρό θα πάει σαν discard, καθώ δεν έχει κάποιο Victory ή κάτι τέτοιο. Και δυστυχώ δεν έχει κλού στην τοποθεσία για να ανακαλύψουμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη special ιδιότητα του Roland. Οπότε το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πάμε σε μια άλλη τοποθεσία μες στο δάσο. Πάμε λοιπόν εδώ σε μια άλλη τοποθεσία στο δάσο και για να δούμε τι βρίσκουμε. Βρίσκουμε twisting paths, δηλαδή μονοπάτια μπλεγμένα μεταξύ του. Είναι λε και είναι σχεδόν ζωντανά. Και έχει ένα κλου πάνω. Ωραία, τέλεια. Δυσκολία 3, δηλαδή πάρα πολύ. Και ε, όταν είναι να φύγουμε από εδώ θα πρέπει να πετύχουμε ένα Intellect 3, αλλιώς δεν μπορούμε να φύγουμε. Ουσιαστικά επειδή τα μονοπάτια μπλέκονται μεταξύ τους, δυσκολευόμαστε για να φύγουμε. Στο τέλος του γύρου φυσικά θα πάρουμε ένα resource με το οποίο φτάνουμε τα 4 και θα τραβήξουμε μία κάρτα. Αυτή τη φορά είναι το deduction, το οποίο εάν το χρησιμοποιήσουμε όταν κάνουμε investigate, κάνουμε discover ένα επιπλέον κλου. Δυστυχώ δεν μπορεί να μα βοηθήσει εδώ, καθώ η τοποθεσία μα έχει μόνο ένα κλου. Και πάμε στη φάση μύθο, στην οποία θα μπει ένα doom στην τρέχουσα ατζέντα. Θυμίζω στο 4 θα γυρίσει και τραβάμε και το πάνω encounter, το οποίο είναι Young Deep One. Πάνω μα, Hunter, και αφού μα κάνει engage, παίρνουμε ένα horror. Πολύ κακό το ξεκίνημά μας. Πήραμε λοιπόν ένα horror και τώρα πρέπει να δοκιμάσουμε να σκοτώσουμε αυτόν τον εχθρό καθώς αν προσπαθούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο όταν είμαστε engaged με κάποιον εχθρό εκτός από ε, combat, ε, ξέρω resign, parley και, και evade παίρνουμε attack of opportunity και μας κάνει τον damage και δεν μας παίρνει αυτή τη στιγμή να πάρουμε και άλλο horror. Άρα θα ξοδέψουμε μια σφαίρα από το 38 μας, θα πυροβολήσουμε φυσικά, θα φτάσουμε στο fight 5 δεν έχω κάποια κάρτα να δώσω ή κάτι τέτοιο οπότε πυροβολούμε απλά και ό,τι γίνει και τραβάμε ένα, μείον ένα μείον ένα σημαίνει ότι πετυχαίνουμε και του κάνουμε δύο damage δυστυχώς δεν αρκούν για να πεθάνει όπως βλέπουμε εδώ έχει 3 health, οπότε το επόμενο action το πιο λογικό είναι να πυροβολήσουμε και πάλι δίνοντας την τελευταία σφαίρα από, τρι... από το 38 μας και είμαστε πάλι στο μείον ένα Τυχερή εδώ. Σκοτώνουμε τον Jack Deep One. Ο οποίο πάει στα discard από ό,τι βλέπω. Πού βρέθηκε Deep One τώρα εδώ, τέλο πάντων. Και μην ξεχνάμε την ιδιότητα του Roland, η οποία λέει αφού νικήσει έναν εχθρό, κάνει αυτόματα discover ένα κλου στην τοποθεσία σου. Οπότε θα παίρναμε αυτό το κλου. Επειδή όμω έχουμε το cover up, το μόνο που γίνεται είναι να βγάλουμε ένα κλου από το cover up. Πρέπει να βγάλουμε άλλα δύο πριν καν αρχίσουμε να μαζεύουμε κλούς. Επειδή το 38 μας έχει αδειάσει, θα δώσω δύο resources για να παίξω το extra ammunition, το οποίο προσθέτει τρεις σφαίρες στο 38 μας. Ε, αυτό ήταν δυστυχώς και το τρίτο μας action, οπότε ο γύρος μας τελειώνει. Στο τέλος του γύρου παίρνουμε ένα resource με το οποίο φτάνουμε στα τρία και τραβάμε μία κάρτα, η οποία είναι ένα Elder Sign Amulet. Ελπίζω να προλάβω την παίξω τον επόμενο γύρο. Μπάς και ανέβει λίγο το sign μας. Πάμε στη φάση μύθο, το τρίτο από τα 4 tokens που χρειάζονται και ένα ακόμα encounter. Μέχρι τώρα μα τυχαίνουν μόνο τέρατα, για να δούμε τώρα. Και ναι, φυσικά είναι ακόμα ένα τέρα. Ένα ghoul cool minion το οποίο μπαίνει κατευθείαν στην τοποθεσία μα και γίνεται engaged μαζί μα. Ένα ακόμα τέρα λοιπόν. Μία ακόμα σφαίρα από το όπλο μα. Την κοίτα κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε τραβάμε, είμαστε στο 6 και αυτό έχει 2. Δυστυχώ όμω, τραβάμε την αυτόματη αποτυχία. Οπότε, δεύτερο action, άλλη μια σφαίρα. Αυτή τη φορά τραβάμε κάτι πάλι πολύ κακό. Το οποίο λέει μείον έλα, ρε φίλε, μείον 5 6-2 μείον 5. Πάμε στο 1-2. Οπότε, αποτυγχάνουμε και πάλι. Και το τρίτο action, θα είναι και η τρίτη και τελευταία σφαίρα πάλι από το όπλο μας, μόλις το γεμίσαμε. θα τραβήξουμε απλά ένα μείον δύο και θα καταφέρουμε να κάνουμε δύο damage στον Ghoul Minion, θαύμα θα έλεγε κανείς, σκοτώνοντάς το. Και χάρη στην ιδέα του Roland, αντί να πάρουμε αυτό το κλου από εδώ πάνω, θα βγάλουμε ένα ακόμα κλου από το cover-up. Μας μένει μόνο ένα κλου πάνω στο cover-up. Δεν προλάβαμε να παίξουμε το Elder Sign Amulet. Κάναμε τρεις επιθέσεις, φάγαμε όλες τις μας τις σφαίρες. Ένα πάρα πολύ κακό γύρο και πάλι. Τα πράγματα έχουν ζωήσει αρκετά. Στη φάση άπκη θα πάρουμε ένα resource με το οποίο φτάνουμε στα 4 και θα τραβήξουμε και μια κάρτα. Δεν θα ήταν άσχημα να τραβούσαμε κανένα σύμμαχο τώρα, όμω αντίθετα τραβάμε ένα skill, ένα perception. Άμα χρειαστεί να κάνουμε investigate, το οποίο μάλλον θα κάνουμε και όλο στον επόμενο γύρο. Όπω και να έχει, πάμε να δούμε τη φάση μύθο. Στη φάση μύθο ξεκινάμε βάζοντα το τέταρτο Doom Token, οπότε αυτομάτω επειδή είναι τέσσερα, η ατζέντα προχωράει. Στο δάσος αντυχεί μια ανατρεχιαστική κραυγή. Από κάπου βαθύτερα στο δάσος ακούγονται φρικτές φωνές να απαντούν στο κάλεσμα αυτή της κραυγή. Σίγουρα όχι ανθρώπινες και όλες μαζί ενώνονται σαν να επαναλαμβάνουν ένα όνομα. Ου μόρτος, ου ου Πρέπει να μπερδέψουμε το Encounter Deck και το Discard Pile και να κάνουμε Discard κάρτες από πάνω μέχρι να, βγούμε, να, βρούμε ένα τέρας. Και αυτό το τέρας θα μπει στο Main Path με ένα Doom Token πάνω του. Ένα τέρας ακόμα δεν είναι ότι πολεμήσαμε ήδη τρία τέρατα, οπότε πάμε να τα μπερδέψουμε και να τραβήξουμε. Το τέρας που βγήκε ένα Ghoul Minion, να πούμε ότι έκανα 9 κάρτες Discard μέχρι να βγει αυτό και φυσικά έχει και ένα Doom Token πάνω του. Πάμε να δούμε την επόμενη ατζέντα. Η τελετή ξεκινά. Ο Μόρντο, ο Μόρντο, ο Μόρντο. Η ψαλμοδία αρχίζει να ανεβαίνει σε ένταση και αντυχεί στην παγωμένη ατμόσφαιρα της νύχτας. Τα αραιά σύννεφα του ουρανού αρχίζουν να μαζεύονται, αποκρύπτως έτσι και το παραμικρό φως από τα στέρια. Κάθε εχθρός έχει σύν ένα fight και σύν ένα evade. Βέβαια, αυτό μας έλειπε. Εξαιρετικά. Και μην ξεχνάμε ότι στο τέλος της φάσης μύθος πρέπει να τραβήξουμε και μία κάρτα encounter. Η οποία είναι ένας acolyte, θα πρέπει να γίνει σπον σε μία άδεια τοποθεσία και θα μπει πάνω του και ένα doom. Έτσι έχει η κατάσταση μέχρι τώρα. Εμείς είμαστε στο δάσος με ένα κλου. Έβαλα τον acolyte σε μία άγνωστη τοποθεσία με ένα doom. Και εδώ φυσικά υπάρχει ένα gull minion. Δεν έχουμε καθόλου σφαίρε στο 38 μα. Πρέπει ακόμα να λύσουμε το weakness μα, το cover up. Και ναι, τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου, καθόλου καλά. Ε, θα ξεκινήσουμε με προσπαθώντας να μαζέψουμε αυτό το ένα κλου και για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε και ένα perception για τα δύο εικονίδια του και λέει ότι αν πετύχει και το skill θα τραβήξουμε μία κάρτα. Ας ελπίσουμε να πετύχει. Συνολικό έχουμε τέσσερα, ε, συγγνώμη πέντε με τα δύο εικονίδια η τοποθεσία έχει δυσκολία 3, οπότε Τραβάμε ένα μηδέν, καλό αυτό. Άρα, αντί να πάρουμε το κλου, βγάζουμε το τελευταίο κλου που υπήρχε πάνω στην κάρτα cover up, η οποία ευτυχώ τελείωσε. Από εδώ και πέρα μπορούμε να μαζεύουμε κλου κανονικά. Και θυμίζω, έλεγε το perception που παίξαμε ότι θα τραβήξουμε μια κάρτα αν πετύχει. Είναι χρήσιμη κάρτα, είναι extra munition, την οποία σαν δεύτερο action θα δώσω κατευθείαν τα δύο resources που χρειάζονται για να ξαναγεμίσω το 38. Γιατί βλέπω πολλού εχθρού κάτω και λογικά θα μα χρειαστεί. Και σαν τελευταίο άξιον, δεν θα κατεβάσω από το Elder Sign θα πάρω ένα ρίσκο. Πιστεύω ότι με παίρνει λίγο ακόμα, πολύ λίγο, για να παίξω μία ακόμα κάρτα. Ένα Perception, καθώ κάνω Investigate για να πάρουμε αυτό το clue από αυτή την τοποθεσία και μετά να μπορέσουμε να φύγουμε. Ε, με το συν 2 λοιπόν από το Perception, εμεί πάμε στο 5. Η τοποθεσία έχει δυσκολία 3. Τραβάμε μείον 2, 5 μείον 2, 3, είμαστε στο 3 ακριβώς και έτσι παίρνουμε το πρώτο μας κλου. <sighs> Δύσκολα τα πράγματα. Μόλις πήραμε το πρώτο κλου και θυμίζω χρειαζόμαστε τρία. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τους εχθρούς. Κανείς από τους δύο δεν είναι χάντερ, άρα δεν κινούνται. Παραμένουν εκεί να φυλάνε τις τοποθεσίες τους και στο τέλος, στη φάση upkeep, παίρνουμε ένα resource και τραβάμε μία κάρτα για ένα μασέτι. Χρήσιμο το μασέτ γιατί λογικά θα τελειώσουν και άλλε σφαίρε και θα χρειαστούμε κάποιο όπλο. Πάμε στη φάση μύθο. Στη φάση μύθο, πρώτα θα βάλουμε ένα doom token πάνω στην ατζέντα. Είναι το πρώτο, υπάρχουν όμω και δύο στο ταμπλό: ένα πάνω στον Κουλμίνιον και ένα πάνω στον Acolyte. Οπότε είμαστε στα τρία από τα πέντε. Άρα η τελετή προχωράει, είναι κοντά στο να τελειώσει και εμεί δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Πολεμάμε ακόμα με του προσωπικού μα δαίμονε. Και θα τραβήξουμε και φυσικά ένα encounter το οποίο είναι Rotting Remains και λέει... Τι λέει. Πρέπει να ρίξουμε ένα. Ε, willpower για κάθε ένα που αποτυγχάνουμε παίρνουμε ένα horror το είπα ότι είναι ρίσκο ρε φίλε. το είπα ότι είναι ρίσκο να μην κατεβάσουμε το Elder Sign είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε το Guts για τα δύο εικονίδια willpower και αν πετύχει θα τραβήξουμε για μια κάρτα επίσης ε, κάτι που ξέχασα να κάνω με το Perception πριν ναι, με το δεύτερο Perception δεν τράβηξα κάρτα οπότε δύο Perception δεν έπαιξα πριν ναι, δύο. Οπότε πρώτα τραβάω την κάρτα του Extra Perception που ήταν ένα μεγεθυντικό φακό. Και τώρα θα δούμε αν πετυχαίνει το Willpower δυσκολία 3. Εμεί έχουμε Willpower 3. Συν 2 από τα εικονίδια 5. Συν 1, 6. Άρα πετυχαίνει. Και τραβάμε για μια κάρτα γιατί πέτυχε τον Guts. Και η κάρτα αυτή είναι ένα σύμμαχο, ο Beat Cup. Πολύ χρήσιμο. Να δούμε αν θα προλάβουμε να τον κατεβάσουμε. Οπότε έτσι τελειώνει η φάση μύθος χωρίς να παίρνουμε καθόλου χώρο. Θα θέλαμε να φύγουμε από εδώ, όμως δεν το βλέπω και τόσο εύκολο. Καθώς υπάρχει αυτό το forced, πρέπει να ρίξουμε ένα intellect της κολλίας 3, αλλιώς παραμένουμε μπλεγμένοι στα μονοπάτια. Intellect θυμίζω ότι έχουμε 3 και δεν θα ήθελα να το κάνω 3 με 3, οπότε θα χαλάσω, θα χαλάσω δύο κάρτες. Θα χαλάσω δύο κάρτες για συνολικά τρία εικονίδια. Καθώς θέλω να πετύχει να μπω σίγουρα, αλλά θέλω να πετύχει. Πάμε λοιπόν στο 6, η δυσκολία είναι 3. Θα τραβήξουμε ένα μείον ένα, άρα θα πετύχει, θα καταφέρουμε να φύγουμε και το πρώτο μας action λοιπόν θα είναι να πάμε δίπλα. Στο βασικό μονοπάτι, εκεί που αμέσως γινόμαστε engaged με αυτό το Ghoul cool Minion. Πάμε να το πολεμήσουμε, δεν βλέπω κάτι άλλο να κάνουμε, είναι το δεύτερο action μας. Θυμίζω ότι λόγω τη τελετή έχει συνωθεί ένα fight, άρα είναι στο fight 3. Εμεί έχουμε fight από μόνοι μα 4 και το ρώτημα τώρα είναι αν θα χαλάσουμε και μία σφαίρα. Ναι, θα χαλάσουμε και μία σφαίρα για να το κάνουμε fight 5 και να κάνουμε 2 damage, αν φυσικά πετύχει η επίθεσή μα. Είναι, μείον 1, η επίθεση πετυχαίνει. Σκοτώνουμε τον γκουλμίνιο και βγαίνει και αυτό το doom από εδώ μαζί με τον γκουλμίνιο αν η τοποθεσία είχε κλου, θα μπορούσαμε να κάνουμε discover ένα κλου χάρη στην ιδιότητά μα. Δεν έχει όμω. Οπότε νομίζω αυτό που θα κάνω θα είναι να κατεβάσω με δύο resources, σαν τρίτο action, δύο resources, το Elder Sign Amulet. Θυμίζω, το Elder Sign Amulet αυτό που κάνει είναι να αυξάνει κατά τέσσερα το πόσο horror μπορούμε να πάρουμε. Κάτι που πιστεύω θα είναι πολύ χρήσιμο αυτή τη στιγμή. Ο μοναδικός εχθρός που υπάρχει στο παιχνίδι δεν κινείται, και έτσι στο τέλος του γύρου θα πάρουμε ένα resource με το οποίο φτάνουμε τα δύο, πολύ λίγα δυστυχώ. και τραβάμε μια κάρτα, είναι ένα σύμμαχος Guard Dog. Ε, δεν έχουμε σύμμαχο κάτω, αλλά δεν έχουμε και resource για να κατεβάσουμε κάποιον, οπότε πάμε στη φάση μύθος. Στη φάση μύθος, όπως πάντα, μπαίνει ένα Doom στην ατζέντα, είμαστε στα δύο, συν ένα που είναι στον Acolyte, τρία από τα πέντε, και τραβάμε εδώ το επόμενο encounter που λέει Rotting Remains. Βρίσκεις κάποιο πτώμα άσχημα διαμελισμένο, ρίξε ένα Willpower 3 για κάθε πόντο που αποτυγχάνεις, παίρνεις ένα Horror. Παρετώντας να λέω ρίξε, ενώ ότι κάνουμε ένα skill check, δεν ρίχνουμε ζάρια σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα προσθέσω κάτι, 3 Willpower εγώ, 3 δυσκολία. Και τραβάω αυτό το εξαιρετικό κεφάλι Cultist, το οποίο λέει μείον και βάλω ένα ντουμ στον πλησιέστερο εχθρό. Άρα, 3 μείον 2. Με λίγα λόγια, θα πάρουμε 2 horror, τα οποία θα τα βάλω πάνω στο Elder sign Amulet. Γι' αυτό το έφτιαξα κιόλα. Και φυσικά θα βάλουμε ένα ντουμ στον πλησιέστερο εχθρό, ο οποίο είναι αυτό εδώ, ο Acolyte. Με 2 ντουμ tokens πλέον. Σαν πρώτο action, θα κατέβω σε αυτή εδώ την τοποθεσία των δασών, να δω τι είναι και φυσικά να πολεμήσω και τον Acolyte. Για να δούμε τι είναι είναι ένα παλιό σπίτι. Και λέει ότι εδώ κάνεις investigate χρησιμοποιώντας το willpower αντί για το κανονικό σου skill, το intellect. Λέει ότι είναι ένα σπίτι στην άκρη του μονοπατιού καλυμμένο με κλιματσίδες. Μέσα η τύχη και τα πατώματα είναι αιματοβαμμένη και γεμάτη λάσπη, χώμα και κόκαλα. Τι ωραίο μέρο βρήκαμε έτσι. Έχει ένα κλου, δεν είναι αρκετό για να φτάσουμε στα τρία. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Όπως πάντα, ο εχθρό είναι engaged με μας, οπότε θα προσπαθήσουμε να τον σκοτώσουμε. Θυμίζω ότι λόγω της ψαλμοδίας έχει fight 4 αντί για 3, και εμείς έχουμε fight 4 επίση, εκτό αν αποφασίσουμε να ξοδέψουμε και μία σφαίρα. Εδώ να πω την αλήθεια μου: Τη λυπάμαι τη σφαίρα, οπότε είμαστε στο 4-4 και απλά θα ξοδέψω το guard dog για το εικονίδιο του. Αν μπορέσει να κάνει εδώ focus η κάμερα, τέλο πάντων ένα εικονίδιο fight είναι, δεν χρειάζεται να κάνει focus. Οπότε είμαστε στο 5-4. Για να δούμε. Τραβάμε ένα μείον ένα. Ευτυχώ, εντελώ οριακά σκοτώνουμε τον κάλτιστ. Φεύγει το ταμπλό ο κάλτιστ. Αυτό σημαίνει ότι φεύγουν και τα δύο doom που είχε πάνω του. Καλό αυτό. Και φυσικά, μπορούμε να κάνουμε την ιδιότητά μα, η οποία λέει να μαζέψουμε ένα κλου όταν σκοτώνουμε έναν εχθρό. Μαζεύουμε λοιπόν ένα κλου. Το δεύτερο κλου μα είναι αυτό. Και έχουμε και ένα τρίτο άξιον το οποίο δεν βλέπω να μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέρα από το να γυρίσουμε πίσω στο κεντρικό μονοπάτι του δάσους και να περιμένουμε εδώ τη μοίρα μας. Όπως βλέπουμε εδώ, μας έχει μείνει μία τοποθεσία την οποία πρέπει να εξερευνήσουμε. Ελπίζουμε ότι εκεί θα βρούμε το τρίτο και τελευταίο κλου. Στο τέλος του γύ... στο τέλος του γύρου μας θα πάρουμε ένα resource και θα τραβήξουμε και μία κάρτα. Είναι η κάρτα Physical Training. Δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει καθόλου μέχρι τώρα. Mm, αλλά για αυτό το σενάριο να πω την αλήθεια, τι τη σκέφτομαι. Βέβαια δεν έχουμε πολλά resource. Τέλο πάντων, πάμε στη φάση μύθο και θα δούμε. Ξεκινάμε βάζοντα το 3D doom πάνω. Ευτυχώ έχουμε σκοτώσει του εχθρού που είχαν doom, οπότε δεν υπάρχει κάτι. Είναι τρίτο doom πανω ευτυχω εχουμε σκοτωσει του εχθρου που ειχαν doom οποτε δεν υπαρχει κατι ειναι 3 απο τα 5. Και τραβάμε την κάρτα και λέει Μυστηριώδη ψαλμοδία. Βάλε δύο doom στον πλησιέστρο κάλτιστε εχθρό. Αν δεν υπάρχουν κάλτι, ψάξε το encounter για έναν κάλτιστ και εμφάνισε τον. Πάμε λοιπόν να ψάξουμε το encounter deck κάνοντα discard κάρτε μέχρι να βρούμε κάποιον κάλτιστ. Και βρήκαμε έναν κάλτιστ. Και είναι ένα πολύ ζώρικο κάλτιστ. Είναι ένα Wizard of the Order. Κάνει spawn σε μία τοποθεσία και στο τέλο του γύρου του θα πάρει και ένα Doom Token. Άδεια τοποθεσία. Η μόνη άδεια τοποθεσία που υπάρχει είναι αυτή στην οποία και θα πάμε. Οπότε πάει εδώ και στο τέλο τη φάση μύθο έτσι λέει: Βάλε ένα Doom πάνω σε αυτό το μάγο. Και έρχεται ο γύρος μας. Πρέπει να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε αυτό το μάγο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε το πρώτο μα άξιον θα είναι να κινηθούμε εδώ και για να δούμε τι βρήκαμε σε αυτό το μέρο στο δάσο. Βρήκαμε ένα μέρο που έχει πυκνώσει πάρα πολύ ε, το μονοπάτι. Λέει είναι ένα παλιό μονοπάτι των αλόγων από τι απικιακέ μέρε, αλλά είναι τόσο κατάφυτο πλέον καθώ έχει να χρησιμοποιηθεί πάνω από μια δεκαετία. Για να κάνουμε investigate εδώ, λέει χρησιμοποιούμε το combat μα αντί για να χρησιμοποιήσουμε το intellect όπως συνήθως, δεν μας απασχολεί όμως. Έχει και ένα κλούι τοποθεσία, είμαστε engaged με τον μάγο και θα πάμε κατευθείαν να τον πυροβολήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μία σφαίρα από το 38 μας, την τελευταία σφαίρα και δεν έχουμε άλλες γεμιστήρες, τα έχουμε γεμίσει όλα μέχρι εδώ ήταν και θα προσπαθήσουμε να τον σκοτώσουμε. Αυτός έχει fight, θυμίζω, 5 λόγω της ψαλμοδίας. Εμείς έχουμε fight, βασικό combat, όχι fight, combat βασικό 4. Συνένα από το 38 του Roland και θα δώσω και το physical training για το εικονίδιό του για να πάω στο 6. Άρα είμαστε στο 6 με το 4. Τραβάμε ένα μείον 1. Αρκετέ φορέ έχουμε τραβήξει μείον 1 σε αυτό το σενάριο ευτυχώ. Και έτσι κάνουμε δύο damage στο μάγο, όσο ακριβώ και έλθει έχει. Και τον σκοτώνουμε και έτσι βγαίνει και το Doom που είχε πάνω του. Και φυσικά κάθε φορά που σκοτώνουμε κάποιον εχθρό, θυμίζω, μαζεύουμε ένα κλου δωρεάν από την τοποθεσία. Και πλέον έχουμε τρία κλου για να δούμε τι συμβαίνει. Βλέπουμε εδώ το investigating the trail ότι ήθελε τρία κλούς για να προχωρήσει, όσα ακριβώς καταφέραμε να μαζέψουμε. Διασκορπισμένα στο δάσος βρίκε, βρίσκεται μυστικιστικά σύμβολα και γλύφους σε διάφορα μέρη. Μπορεί να είναι χαραγμένα στον κορμό κάποιου δέντρου, σκαλισμένα στα πρόσωπα από τις πέτρες ή να είναι χαραγμένα, συγνώμη, ζωγραφισμένα με αίμα στο δάπεδο, στο έδαφο. Αν και δεν μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε αυτά τα σύμβολα, παρατηρείτε ότι τα περισσότερα από αυτά δείχνουν προ τον νότο. Ακολουθείτε λοιπόν τα σημάδια και φτάνετε σε ένα μονοπάτι με πάρα πολλέ στροφέ που οδηγεί σε ένα σπήλαιο στο πιο σκοτεινό και παγωμένο μέρος του δάσου. Καθώ πλησιάζετε, σκιώδει φιγούρε εμφανίζονται από τα δέντρα προσπαθώντα να μπλοκάρουν το μονοπάτι μπροστά σα. Κάπου εδώ Λέει ότι πρέπει να ψάξουμε και να δούμε ποιους, ποιοι κάλτε μα είχαν ξεφύγει την προηγούμενη φορά. Και να του βάλουμε να φυλάνε το κεντρικό μονοπάτι. Θυμίζω ότι δεν υπήρχε ούτε ένα τέτοιο. Οπότε τα πράγματα σαν να μα χαμογελάνε λίγο, γίνονται λίγο καλύτερα. Έχουμε βάλει λοιπόν και το ritual site στο παιχνίδι. Λέει ότι είναι μια κεντρική ε, μεγάλη αίθουσα ενό σκοτεινού παγωμένου σπηλαίου και είναι διακοσμημένη με μυστικιστικά σύμβολα τα οποία φωτίζουν έτσι ελάχιστα το φως των κεριών. Μέσα στο σκοτάδι. Οι υπόλοιποι κάλτες σας έχουν ακολουθήσει στο δάσος και προσπαθούν να σας σταματήσουν. Είπαμε όμως ότι τους έχουμε σκοτώσει όλους, οπότε δεν μας απασχολεί αυτό. Το objective μας λοιπόν είναι, αν κάποιο καταφέρει να μπει στο ritual site, προχωράει κατευθείαν να κάτι που μπορούμε να κάνουμε αμέσως. Θυμίζω ότι είχαμε ένα άξιο ακόμα και θα το χρησιμοποιήσουμε για να γυρίσουμε στο κεντρικό μονοπάτι, στο main path και στο τέλος του γύρου μας παίρνουμε ένα resource με το οποίο φτάνουμε τα 4 και τραβάμε μια κάρτα η οποία είναι ένα ακόμα φυλαχτό elder sign, δεν γίνεται να έχουμε δύο φυλαχτά, αυτό ίσως το χρησιμοποιήσουμε για κάποιο σύμβολο αν χρειαστεί, θα δούμε. Πάμε στη φάση μύθος, στην οποία βάζουμε ένα doom token στην ατζέντα, το τέταρτο από τα 5 και τραβάμε το πάνω encounter το οποίο λέει Όνειρλα, όνειρλα, όνειρα Ρλίε. Έχει λεφτό μπροστά σου, μείον ένα willpower και μείον ένα sanity. Μπορούμε σαν άξιο να κάνουμε ένα willpower check και, αν πετύχει, να σταματήσουμε να βλέπουμε τα όνειρα τη βυθισμένη πόλη Ρλίε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνο να κάτσουμε να συγκεντρωθούμε, να καθαρίσουμε το κεφάλι μα. Αυτό που θα κάνουμε θα είναι να πληρώσουμε τέσσερα resources που έχουμε για να βάλουμε στο παιχνίδι το σύμμαχό μα, τον beat cap ο οποίο μπορεί να πάρει και λίγο ντάμα για εμά, μπορεί να κάνει και λίγο ντάμα σε εχθρού. Ελπίζω θα φανεί χρήσιμο. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μα άξιο. Και το δεύτερο θα είναι να πάμε στο ritual site, να μπούμε λοιπόν στο σκοτεινό σπήλαιο. Το σκοτεινό σπήλαιο λέει ότι τα σύμβολα που υπάρχουν στον τοίχο αρχίζουν να αναβοσβήνουν και η ατμόσφαιρα γίνεται πολύ βαριά με τη μυρωδιά του θανάτου. Δύο clues υπάρχουν σε αυτή την τοποθεσία και έχει ένα forced στο τέλος του γύρου. Αν υπάρχουν δύο λιγότερα κλουζ εδώ πέρα, μπορούμε να προσθέσουμε clues μέχρι να υπάρχουν δύο. Άρα αυτό ήταν ο τρόπος από εδώ και πέρα για να μαζεύουμε clues. Μάλιστα. Ε, αυτό ήταν το τέλος του γύρου μας όπως και να έχει και τραβάμε ένα resource. Ή δεν ήταν το τέλος του γύρου μας. Δεν ήταν. Έχουμε συγνώμη, Έχουμε άλλο ένα action ακόμα. Καθώς... Ε, και επίση προχωράει και το ACT. Α τα κάνουμε ένα-ένα. Ένα. Έχουμε ένα άξονα ακόμα, οπότε δεν παίρνουμε resource και πάμε να δούμε πρώτα τι γίνεται στο ACT. Το οποίο ACT έλεγε ότι προχωράει αν κάποιο μπει στο ritual site, οπότε προχωράει. Καθώ μπαίνετε στη σπηλιά, ο αέρα γίνεται πιο παγερό και τα ρουθούνια σα δέχονται μια επίθεση από την οξία μυρωδιά του αίματο και τη απειλή. Πρέπει να μπερδέψουμε το encounter deck με το discard του και να κάνουμε discard κάρτε από πάνω μέχρι να βρούμε έναν εχθρό και αυτός ο εχθρός θα μπει στο ritual site. Το κάναμε λοιπόν αυτό και ο εχθρός είναι ένας μάγος. Λογικό είναι ένας μάγος εκεί μέσα και μάλιστα αυτός ο μάγος γίνεται αμέσως engaged μαζί μας. Έχοντας ακολουθήσει τις οδηγίες λοιπόν προχωράμε στο επόμενο act. Το νέο act ονομάζεται Disrupting the Ritual. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε την τελευταία. Το μέρος που γίνεται η τελετή της αίρεσης είναι βαθιά μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο στην πιο σκοτεινή γωνία του δάσους. Στο κέντρο του σπήλαιου αυτού υπάρχει ένα κύκλος με κεριά σημειωμένος με βράσια και μαγικά σύμβολα. Βλέπουμε ότι μπορούμε να ξοδέψουμε ένα κλου για να ρίξουμε ένα Power 3 ή Agility 3 και αν πετύχουμε να βάλουμε ένα κλου πάνω στο Act. Πόσα κλου πρέπει να βάλουμε σύνολο? Δύο άκτι. Δύο κλου σύνολο. Θα μπορούσαμε αλλά δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε αυτό. Με το τρίτο μα άξιο πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον εχθρό και βλέπουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να σκοτώσουμε αυτό το μάγο, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε την τελευταία σφαίρα που έχουμε στη θαλάμη του όπλου μα. 38 special. Έχει και κλούζι τοποθεσία, οπότε παίρνουμε συν 3 από εδώ. Έχουμε και 4 εμεί 7 και ένα που μα δίνει ο beat cap 8. Ενώ ο μάγο, θυμίζω ότι όσο τελετή τρέχει, έχει δυσκολία 5. Οπότε εμεί έχουμε 8. Αυτό έχει 5, και τραβάμε ένα μείον 2, το οποίο είναι αρκετό, που κάνουμε ένα extra damage λόγω του Roland, του, συγγνώμη, λόγω του 38 special του Roland, οπότε τον σκοτώνουμε τον μάγο αυτόν και χάρη στην ιδιότητα του Roland μπορούμε να πάρουμε ένα κλου από εδώ πάνω. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια ότι αυτό το κλου θα αποδειχθεί αρκετό. Στο τέλος του γύρου μας παίρνουμε ένα resource και τραβάμε μία κάρτα και η κάρτα αυτή είναι το Evidence, αφού κάνουμε τη φύτα έναν εχθρό, κάνε τη σκάβρα να κλείσει την τοποθεσία σου. Δυστυχώ, έπρεπε να την έχουμε αυτή την κάρτα λίγο πριν που σκοτώσαμε τον μάγο. Ξεκινάει η φάση μύθο, βάζοντα στην ατζέντα το 5ο Doom Token. 5 λέει: Οπότε, για να δούμε τι συμβαίνει. Μια σκοτεινή παρουσία πλησιάζει και σα επιτίθεται με αόρατο τρόπο, ρίχνοντά σα τα γόνατά σα. Μια απέσια δύναμη απειλεί να εισβάλλει στο μυαλό και την ψυχή σας ο λαιμό σα φύγεται, στεγνώνει και τα μάτια σα αρχίζουν να δακρύζουν, καθώ η αίσθηση σαν να καίει μέσα από εσά. Κάθε παίχτη πρέπει να κάνει ένα τεστ willpower power δυσκολία 6. Όποιοι αποτύχουν, πρέπει να ψάξουν και να πάρουν ένα random basic madness κατευθείαν στο χέρι του. Oh -oh. Δεν το λες και πολύ καλό αυτό γιατί θυμίζω λόγω του Dreams of Relia που έχουμε μπροστά μας έχουμε μείον ένα Willpower. Άρα σύνολο έχουμε will power 3-1-2. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το Elder Sign Amulet. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να πετύχουμε αυτό το check, καθώς δεν υπάρχει συν 2 ή συν 4 μέσα, οπότε το ξεχνάμε, αποτυγχάνουμε και τραβάμε ένα random basic weakness. Μπέρεψα τα weaknesses και μας έτυχε το psychosis, ψύχωση λοιπόν, το έχει μπροστά σου. Κάθε φορά που παίρνει ένα χώρο, θα πρέπει να παίρνει και ένα direct damage. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το δώσουμε στο σύμμαχό μα. Όλα και καλύτερα πάνε τα πράγματα. Και για να δούμε την επόμενη ατζέντα. Η οποία λέγεται Η εκδίκηση περιμένει. Ο κόσμο αρχίζει να αλλάζει εδώ στο σημείο που γίνεται η τελετή, καθώ η τελετή φτάνει στο αποκορύφωμά τη. Η ατμόσφαιρα γίνεται πολύ παγωμένη και Ολόκληρο το δάσος καλύπτεται από ένα στρώμα πάγου. Τα δέντρα γυρίζουν αφύσικα και οι σκιές τους μακραίνουν σε παράξενα σχήματα. Όταν μπουνε πέντε και η ατζέντα είναι να προχωρήσει, θα γίνει κάτι πολύ άσχημο, άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην προχωρήσει. Φυσικά, στο τέλος της φασισμίθος πρέπει να τραβήξουμε και ένα encounter. Τι χαρά! Και μας τυχαίνει ένα Sacolite που πρέπει να τον κάνουμε σπον σε μια διατοποθεσία με ένα Doom Token. Η μόνη διατοποθεσία που έχει νόημα να τον βάλουμε είναι το βασικό μονοπάτι. Μην ξεχάσουμε και το ένα Doom Token του. Οπότε έτσι έχει κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα είναι απλά. Για να σταματήσουμε την τελετή πρέπει να ξοδέψουμε δύο κλούζες να μάθουμε πράγματα. Έχουμε ήδη ένα κλουζ στο χέρι μας και εδώ για την ακρίβεια λέει στο τέλο του γύρου, αν δεν υπάρχουν δύο κλους πρέπει να είναι δύο. Οπότε βάζουμε ένα δεύτερο, και υπάρχει και ένα κλου κάτω να μαζέψουμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε προσπαθώντα να μαζέψουμε αυτό το κλου κάτω. Για να το κάνουμε αυτό, επειδή έχουμε Investigate ή Intellect, συγγνώμη, τρία και η δυσκολία τη τοποθεσία είναι τρία, θα ξοδέψουμε και κάποιε κάρτε, ελπίζοντα ότι θα τα καταφέρουμε. Η πρώτη κάρτα που θα ξοδέψουμε θα είναι αυτό εδώ, το Evidence για τα δύο συμβολάκια της εδώ πάνω για να πάμε στο 5. Νομίζω ότι δεν είναι αρκετό, οπότε θα ξοδέψουμε και το Deduction για να πάμε στο 6. Άρα έχουμε 6 και η δυσκολία είναι 3. Θα τραβήξουμε ένα μείον 2 και θα κάνουμε με επιτυχία Investigate και επειδή παίξαμε την Daxion θα πάρουμε και τα δύο κλουζ από κάτω. Αυτό λέει κάνει discover ένα επιπλέον κλου. Όχι ότι μα χρειαζόταν, αλλά το πήραμε γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν τα κλουζ που χρειαζόμαστε και τώρα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε με τη δύναμη τη θέλησή μα να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να σταματήσουμε την τελετή. Πλέον χρειαζόμαστε όλη τη δύναμη τη θέλησή μα που μπορούμε να βρούμε, όλη τη συγκέντρωσή μα. Οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε τριλίε. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Έτσι, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό το action που λέει να συγκεντρωθούμε ουσιαστικά ένα willpower δυσκολία 3. Βέβαια το ίδιο αυτό μα δίνει μείον 1, άρα είμαστε στο 2 αυτή τη στιγμή και η δυσκολία είναι 3. Άρα θα ξοδέψουμε και το elder sign amulet που έχει ένα σύμβολο willpower και ένα ερωτηματικό που θα το κάνουμε willpower για να πάμε στο 4 εμεί. Στο 3 η δυσκολία για να δούμε αν καταφέρουμε να συγκεντρωθούμε και να αποδιώξουμε τα όνειρα του κθούλου από το μυαλό μα. Συνένα. Τα καταφέρνουμε, άρα τζάμπα πήγε το... η κάρτα. Δεν πειράζει όμως. Φεύγει το dream στο αφριλίε, αλλά πλέον έχουμε το κανονικό μας willpower που είναι 3. Και τώρα, όπως γράφει και εδώ, πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα clues για να σπάσουμε την τελετή. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι να μας βοηθήσει, οπότε έχουμε 3 willpower, έχει 3 δυσκολία, τραβάμε ένα token και ό,τι γίνει, και τραβάμε ένα elder sign. Οπότε καταφέρουμε να βάλουμε το πρώτο από τα δύο κλους που χρειάζεται για να διαλύσουμε την τελετή να την διακόψουμε. Δυστυχώ όμω έχουμε εξοδέψει και τα τρία αξιόν του γύρου μα. Οπότε στο τέλο του γύρου θα πάρουμε ένα resource και θα τραβήξουμε και μία κάρτα. Ένα μα είναι το οποίο αυτή τη στιγμή μα είναι αδιάφορο και πάμε στη φάση μύθο. Αισθανόμαστε αυτή την αόρατη, αυτή την αφύσικη παρουσία δίπλα μα. Το δάσο έχει παγώσει και ο χρόνο περνά. Βάζουμε λοιπόν ένα Doom Token στην ατζέντα. Θυμίζω έχει και ένα Doom Token και ο Acolyte πάνω του, άρα είμαστε στα 2 από τα 5. Και τραβάμε και ένα Encounter καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Το Encounter αυτό είναι Mysterious Chanting και λέει βάλε δύο Doom Tokens στον πλησιέστερο Cultist. Ο Κάλτης είχε ήδη ένα Doom Token, πλέον όμως έχει τρία. Και μαζί με το ένα που βλέπετε εκεί στην άκρη που είναι στην ατζέντα είμαστε στα τέσσερα. Αυτό σημαίνει ότι ή πρέπει να πάω να τον σκοτώσω για να κερδίσω λίγο χρόνο ακόμα ή πρέπει να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω το τελευταίο κλου για να σπάσω την τελετή. Χωρίς καμία βοήθεια όμως δεν έχω κάτι που θα μπορούσε να με βοηθήσει στη δύναμη της θέλησή μου. Ο Ρόναντ χαϊδεύει το 38 πιστόλι που του έχει δώσει το FBI, ξέρει όμως ότι είναι άδεια από σφαίρες, και έτσι παίρνει την απόφαση να μην βγει από το σπήλαιο και να προσπαθήσει να δώσει τουλάχιστον ένα από τα κλούς που έχει, δηλαδή να χρησιμοποιήσει τη γνώση που έχει για να σταματήσει την τελετή μια για πάντα. Και για να δούμε λοιπόν το πρώτο τσεκ δυσκολίας 3, Willpower Power 3 εμεί 3 δυσκολία, άρα πρέπει να φανούμε πολύ τυχεροί. Μα τυχαίνει η καρδιά η οποία λέει μείον 5 και αν υπάρχει ένσυγον το αν ξύπνιος μας επιτίθεται όχι, κάνουμε ριβέλα αλλά να το και δεν υπάρχει όμως. Η πρώτη μας προσπάθεια απέτυχε. Θα κάνουμε και μια δεύτερη προσπάθεια. Δυστυχώς είναι ένα μείον ένα και πάλι αποτυγχάνουμε και μας μένει ένα τρίτο και τελευταίο άξιον. Ο Ρόλανδ επιστρατεύει όση θέληση έχει, προσπαθεί να συγκεντρωθεί όσο μπορεί περισσότερο. Και ναι! την πιο δύσκολη ώρα σφίγγει γερά το φυλαχτό με το Elder Sign που έχει γύρω από το λαιμό του και αυτό το να τσαλώνει και καταφέρνει να χρησιμοποιήσει τη γνώση που έχει στο μυαλό του για να σταματήσει την τελετή. Για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Τα καταφέρνει λοιπόν, δίνει το δεύτερο κλου και για να δούμε τι γίνεται. Παλεύει γενναία απέναντι στο αφύσικο κρύο και μπορείς και, και, ανάμεσα από αυτά τα μαγικά σύμβολα διασχίζεις το κατόφλι του κύκλου. Χαλάς σιγά σιγά τα σχέδια στο έδαφος καλύπτοντάς τα με χώμα και σπάς έτσι τον προσεκτικά κατασκευασμένο κύκλο αυτόν που είχαν σχηματίσει με, τα, με τις λίες πέτρες. Ένας θόρυβος πολύ έντονος τρυπά τα αυτιά σου και ο γίνεται αφύσικα ζεστός. Ο κόσμος αρχίζει να συστρέφεται, να αλλάζει γύρω σου, σαν να επιστρέφει πίσω στην κανονικότητα. Τα κατάφερες να αποτρέψεις την αίρεση από το να κάνει σάμον τον αφέντη της. Αν και δεν είσαι σίγουρος τι θα είχε συμβεί αν η αίρεση τα είχε καταφέρει, είσαι ανακουφισμένος που τουλάχιστον για την ώρα το άρκα είναι ασφαλές. Κατάφερες να συλλάβεις όσους, μπορούσες, όσους μπορούσε περισσότερους, αρκετοί όμως από τους ντόπιου ε, συγγνώμη, πολύ λίγοι όμως από του ντόπιου πιστεύουν την ιστορία σου. Ίσως όλα να ήταν στο μυαλό σου, στο κάτω-κάτω. Ε, γράφουμε στο campaign log ότι η τελετή για να κάνουμε σάμον τον ουμόρντοθ έχει σπάσει. Κάθε investigator λέει: Παθαίνει δύο mental trauma από όλο αυτό που έζησε, καθώ ποτέ δεν θα μπορέσει να ξεχάσει όλα αυτά που έγιναν. Είμαστε οριακοί με τα δύο. Δεν τρελαινόμαστε με τα δύο mental trauma και φυσικά μπορούμε να πάρουμε XP όσο τα XP στο Victor Display δεν έχουμε XP συν 5 bonus τα οποία όμως δεν έχει νόημα να τα, να τα ξοδέψουμε κάπου καθώς το campaign μας τελείωσε ο Roland Banks τα κατάφερε απέτρεψε την μοχθηρή αυτή αίρεση από το να καταστρέψει το Arkham φέρνοντας τον κόσμο τον αφέντη τους ένα απέσιο πλάσμα, πελώριο πλάσμα ονόματι Ουμόρντοθ. Μην ξεχνάμε φυσικά και την πολύτιμη βοήθεια της Λίτα Τσάντλερ, η οποία σήμερα μπορεί να μην έκανε την εμφάνισή της, αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ στα προηγούμενα δύο σενάρια. Αυτό ήταν λοιπόν το Night of the Zealot, το campaign, το εισαγωγικό του Arkham Horror, The Card Game. Σε ένα τρούσο solo campaign που κάναμε, με μοναδικό investigator, τον ομοσπονδιακό πράκτορα Roland Banks. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το campaign. Εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που καταφέρνω να τελειώσω το Night of the Zealot με τόση μεγάλη επιτυχία και αν σας άρεσε είμαι διατεθειμένος να συνεχίσω να παίζω και τα υπόλοιπα campaigns. Επόμενο είναι το Dunwoods Horror, οπότε με χαρά θα ακούσω στα σχόλιά σας τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε, αν σας άρεσαν τα πλάνα ή όχι ή αυτές οι αναλλαγές της κάμερας σας κουράζουν ή κάτι τέτοιο. Είμαι εδώ να συζητήσουμε και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.